Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Παναγιώτατε, Μακαριώτατε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, φίλες και φίλοι. Θυμάμαι πριν σχεδόν από 35 χρόνια, στο χώρο του Ζαπίου, εκεί δηλαδή που βρισκόμασταν πριν λίγη ώρα, ο οραματιστής Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραφε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη ως το 10ο μέλος της κοινότητας. Ήμουν εκεί τότε ως νεαρός βουλευτής και από τότε έζησα όλη την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μου αλλά και όλες τις μεγάλες καμπές του ευρωπαϊκού ονείρου. Και το έζησα μαζί με εκατομμύρια Ευρωπαίους της γενιάς μου και στα καλά και στα δύσκολα. Στα καλά παίρνοντας κουράγιο και στα δύσκολα χαλιβδώνοντας τη θέλησή μας να προχωρήσουμε μπροστά, πάντα μπροστά, παρά τις αντικσότητες. Σήμερα η Ελλάδα αναλαμβάνει και επίσημα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέμπτη φορά, ναι, όμως δεν πρόκειται για μια απλή εναλλαγή της Προεδρίας της Ευρώπης από ένα κράτος μέλος. Σήμερα η χώρα, η Ελλάδα, που δοκιμάστηκε περισσότερο από την κρίση, η χώρα που πλήρωσε πιο ακριβά δικά της φάλματα, αλλά και κατασκευαστικές ελλείψεις της ίδιας της Ένωσης, έχει ήδη διαψεύσει όλες τις κασάνδρες και αναλαμβάνει την Προεδρία. Αναμφίβολα αυτό έχει μεγάλο συμβολικό βάρος και για την Ελλάδα ασφαλώς, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Πράγματι, όπως είπαν και οι ομιλητές προηγουμένως, μέχρι πριν ένα χρόνο πολλοί ήταν εκείνοι και μέσα στην Ευρώπη και διεθνώς, που προεξοφλούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να μείνει στην Ευρωζώνη. Όπως πολλοί ήταν εκείνοι που στοιχημάτιζαν ότι και η Ευρωζώνη δεν θα αντέξει και ότι η Ευρώπη δεν θα αντέξει. Τους διαψεύσαμε όλους. Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί και η Ευρώπη απέδειξε ότι μπορεί. Όλοι μαζί πετύχαμε εκείνα που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτα. Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε ποτέ. Αλλά μέσα στις συνθήκες της πιο μακροχρόνιας και της πιο οδυνηρής ύφεσης που υπήρξε από τα μεταπολεμικά χρόνια. Και η Ευρώπη πέτυχε αυτό που πολλοί θεωρούσαν ανέφικτο. Να μείνει ενωμένη, να δει κατάματα τις αδυναμίες της, να τις θεραπεύσει, να αρχίσει να τις θεραπεύει και να τις ξεπερνά. Όλοι μαζί, κοιτώντας πίσω, δεν ξεχνάμε γιατί ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και τι πέτυχε στις τελευταίες 5 δεκαετίες. Δεν ξεχνάμε ότι το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, που για αιώνες ήταν ένα άπιαστο όνειρο, σήμερα είναι πραγματικότητα. Μια ένωση λαών και πολιτισμών που έχουν πολλά κοινά, αλλά που διχάστηκαν τόσες πολλές φορές στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι, είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα που επιχειρήθηκε ποτέ. Μια ένωση με ελευθερία και δημοκρατία, με αρχές και αξίες, με κοινές προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας. Μια ένωση όπου κάθε λαός, χωρίς να χάνει την ιδιαίτερη ταυτότητά του, μπορεί να πετύχει μαζί με όλους τους άλλους λαούς της Ευρώπης πολύ περισσότερα από ό,τι από μόνος του. Όμως σήμερα κοιτάμε κυρίως μπροστά και κατανοούμε ότι το σύγχρονο κόσμο τον διαμορφώνουν 4 θεμελιώδη προτάγματα. Ελευθερία, δημοκρατία, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτά μόνον όλοι μαζί μπορούμε να τα κατοχυρώσουμε. Όλοι μαζί πέρα από γεωγραφικά σύνορα και όλοι μαζί πέρα και από ιδεολογικά σύνορα. Όλοι μαζί απαντάμε στην κρίση
με περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει περισσότερη συνοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη υπευθυνότητα, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ασφάλεια. Σημαίνει ακόμα ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα βρίσκεται πιο κοντά στις αποφάσεις που τον αφορούν και ότι ο κάθε λαός της Ευρώπης αναγνωρίζει το δικό του καλύτερο μέλλον στην κοινή προοπτική όλων. Τώρα που, κυρίες και κύριοι, περάσαμε τα πιο δύσκολα και που αποφύγαμε τα χειρότερα, είναι ώρα όχι των διαπιστώσεων, αλλά των αποφάσεων. Είναι ώρα των πράξεων, όχι των λόγων. Είναι ώρα να νικήσουμε την ύφεση και την ανεργία. Είναι η ώρα να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στη σταθεροποίηση που χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη που αποζητάμε. Είναι η ώρα να θεμελιώσουμε ακόμα πιο στέρεα τη Δημοσιονομική Ένωση, την Τραπεζική Ένωση, το κοινό μας νόμισμα. Είναι η ώρα να διαχειριστούμε αποφασιστικά τις μεταναστευτικές ροές και να κατοχυρώσουμε την ασφάλειά μας. Είναι η ώρα να χαράξουμε θαλάσσιες πολιτικές και να αναπτύξουμε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της θάλασσας. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω από την Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό και μόνο να αρκεί για να καταλάβουμε όλοι πως αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ σημαντικότερα από ό,τι μας χώρισε στο παρελθόν. Η ελληνική Προεδρία θα αναδείξει αυτά που μας ενώνουν, αυτά που μας θέτουν σε σταθερή προοπτική ανάπτυξης, με ανταγωνιστικότητα και ευημερία, με δημοσιονομική ευθύνη και κυρίως με κοινωνική δικαιοσύνη. Όπου και να κοιτάξουμε μέσα μας, μπροστά μας και γύρω μας, η απάντηση είναι μία: περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Κοιτάζοντας μέσα μας, διαπιστώνουμε ότι περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη είναι η μοναδική απάντηση στις αγωνίες μας, αλλά και στις φιλοδοξίες μας. Κοιτάζοντας μπροστά μας, διαπιστώνουμε ότι περισσότερη και πιο συνεκτική Ευρώπη είναι ο καλύτερος κόσμος που μπορούμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας. Κοιτάζοντας γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη είναι αυτό που ζητά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από μας. Έναν φάρο σταθερότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας, με ακτινοβολία πολύ πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι ένας οργανισμός πάνω και πέρα από μας. Η Ευρώπη είμαστε εμείς, ο καλύτερος εαυτός μας και η καλύτερη προοπτική για τις επόμενες γενναίες. Η Ευρώπη δεν είναι οι αφηρημένες στατιστικές και τα στριφνά κείμενα. Η Ευρώπη είναι σήμερα μήτρα δημοκρατίας, ελευθερίας, ανάπτυξης που μας χωρά όλους, που μας χρειάζεται όλους και που ο καθένας από μας είναι αναπόσπαστο μέρος της. Είναι η υπέρτατη επιταγή της ευρωπαϊκής μας ιστορίας και μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον μας, για το μέλλον της Ευρώπης και πέρα από αυτήν. Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη είναι το μήνυμα ελπίδας που χρειάζεται σήμερα και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε σε λίγο τραγούδια και ποίηση μιας πατρίδας που πονά, αλλά και μιας πατρίδας που υπερήφανη επουλώνει τις πληγές της και που όρθια παίρνει τις ευθύνες της για το δικό της μέλλον, αλλά και για το κοινό μέλλον της Ευρώπης. Εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι, είμαστε πεισματάριδες και θα τα καταφέρουμε για λογαριασμό όλων μας, αλλά και για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Πριν λίγο καιρό, κάποιοι θεωρούσαν την Ελλάδα τον αδύναμο κρίκο της Ευρώπης. Τώρα τα πράγματα είναι ήδη πολύ διαφορετικά και στο τέλος της ελληνικής προεδρίας η Ελλάδα θα είναι πάλι όρθια στα πόδια της. Η Ευρώπη θα έχει κάνει το μεγάλο βήμα να βγει από την κρίση της. Και αυτό που ήταν κάποτε ο αδύναμος κρίκος θα είναι πια ένα σύμβολο ότι η Ευρώπη δουλεύει, ότι η Ευρώπη μπορεί και ότι η Ευρώπη θα τα καταφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ.